Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζή. Καλημέρα. Είδαμε τα πανηγύρια, είδαμε τι γίνεται και στον Πρωμαχώνα πριν από λίγο. Το αντιμετωπίζουμε με χιούμορ για να περάσει πιο μαλακά, δηλαδή. Αλλά τα προβλήματα είναι εδώ, γιατρέ. Και τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τώρα τα πανηγύρια, τι πρέπει να γίνει με αυτή την κατάσταση που θα ανοίξουν και θα έχει πλέον περισσότερο κόσμο τα beach bar κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Αν παρακολουθήσουμε τι γίνεται καθημερινά με τα κρούσματα παγκοσμίως, θα δούμε ότι έχουμε πάνω από 100.000 νέες περιπτώσεις και η επιδημική καμπύλη είναι σε αύξηση. Επομένως, ανοίγοντας τα σύνορά μας, σίγουρα περιμένουμε κάποιοι να είναι θετικοί. Να ρωτήσω κάτι, αυτή η επιδημική καμπύλη έχει να κάνει με το δεύτερο κύμα ή είναι ένα πικ του πρώτου κύματος? Νομίζω ακόμα είναι το πρώτο κύμα που φαίνεται συνεχώς, άμα το παρακολουθήσουμε. Συνεχώς έχουμε νέα κρούσματα και σε μία εβδομάδα θρίζονται αυτά και έχουμε πάνω από 1.000.000 κρούσματα ανά εβδομάδα τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χτες ότι από τα εισαγόμενα με το στοχευμένο έλεγχο που γίνεται, μόλις το 0,3% είναι θετικά, αλλά το 0,3% αν το ανάγουμε σε 3 εκατομμύρια τουρίστες που μπορεί να έρθουν στους επόμενους 3 μήνες, θα έχουμε 3.000 κρούσματα ανά μήνα. Τα οποία είναι μεγάλος αριθμός. Από τα 50. Επομένως, συγγνώμη, γιατρέ, ανά μήνα από αυτούς που έχουν εξεταστεί. Από αυτούς που έχουν εξεταστεί. Εντάξει, το πάμε συνολικά. Ας πούμε, επειδή εξετάζονται. Που δεν είναι. Ναι, εντάξει, λένε ότι το 0,3% είναι θετική. Επομένως, από το συνολικό αριθμό επισκεπτών θα έχουμε κάπου εκεί. Και από αυτούς τους 3.000 που μας λέτε, υπάρχει και το ποσοστό που θα χρειαστεί νοσηλεία, έτσι δεν είναι? Κάποιοι από αυτούς θα νοσήσουν. Εντάξει, όλοι οι θετικοί φιλοξενούνται. Όλοι οι θετικοί φιλοξενούνται, επομένως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Για να κλείσουμε, θέλω να μου πείτε το εξής. Προτείνετε εσείς να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα πανηγύρια? Είναι στις προθέσεις? Κοιτάξτε, τα πανηγύρια δεν μπορεί να γίνονται με κανόνες. Επομένως, η ιστορία με τα πανηγύρια. Θα γίνονται, αυτό λέω. Ακριβώς. Νομίζω φέτος θα έπρεπε να ζήσουμε χωρίς πανηγύρια. Το κατάλαβα. Τώρα, όσον αφορά με τους επισκέπτες, επειδή δεν μπορεί να κλείσουμε τον τουρισμό, θα έπρεπε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που μπορούμε να συνονοχιούμε μεταξύ μας να υπάρχει πιστοποιητικό υγείας. Δηλαδή πριν έρθουν να κάνουν το τεστ. Το είχε προτείνει η ελληνική κυβέρνηση αυτό. Ακριβώς, έπρεπε αυτό να έχει συμφωνηθεί. Δεν το έκαναν. Καθένα το τι συνείδητα και στη δίκοψη. Επειδή από τα χθεσινά κρούσματα που ήταν 50 ήταν μεγάλος αριθμός, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν ήταν εισαγόμενα. Δηλαδή ήταν 27 τα εισαγόμενα. Εντάξει. Αυτά είναι κρούσματα, αυτό που λέτε εσείς οι επιστήμονες, ορφανά ή με κάποιο τρόπο συνδέονται με είτε με ταξίδι, είτε με κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι τα κρούσματα που παρατηρούνται σε Έλληνες είναι διάσπαρτα, που σημαίνει ο ιός κυκλοφορεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτά όλα είναι ορφανά ή σίγουρα από κάπου το έχουν κολλήσει, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Καλή σας μέρα.